Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Μεγάλη Τετάρτη, σήμερα 28 Απριλίου, και έχουμε τη χαρά να έχουμε καλεσμένους το Γενικό Αρχηγό του Αθηναϊκού, τον κύριο Δημήτρη Μητρογιάννη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα για όλα, ναι. Μια πολλά και λάσου για τις ημέρες. Και τον προπονητή της Πέρα Κλουμπ, Στάθη Πανακούλια. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα, Στάθη, μια πολλά για μένα. Λοιπόν, ναι. Δυστυχώς δεν έχουμε αγωνιστική δραστηριότητα ώστε να μπορούμε να τα πούμε στο γήπεδο και είπαμε έτσι να κάνουμε μια κουβέντα για την επόμενη μέρα του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου. Να ξεκινήσω με τον Δημήτρη. Δημήτρη, θα ξεκινήσω με το θέμα του γηπέδου, να μας πεις τι έχει γίνει. Έχετε βγάλει εσείς ως Αθηναϊκός μια ανακοίνωση, αλλά έχουν βγάλει και οι υπόλοιπες ομάδες του Βίρονα. Τι έχει γίνει ακριβώς? Δεν είναι μόνο το γήπεδο, το γηπεδικό κομμάτι. Υπάρχει το θέμα με ολόκληρο το Λόφο Κοπανά, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Είναι τα γήπεδα, είναι το θέατρο, είναι το γήπεδο του Ημιτού, βλέπετε και ο Ημιτός. Είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο... Πώς προέκυψε αυτό τώρα? Υπήρχε μια παλιά απόφαση από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι διεκδικούσαν τους χώρους αυτούς επί εποχής 1800 και πριν, με μια απόφαση, μια σφαγίδα λογική, κάπως έτσι είναι η διαδικασία. Και με τα χρόνια συνεχίζονται δικαστήρια, ώστε τώρα φτάσαμε στο τέλμα της υπόθεσης αυτής και έχουμε χάσει το δικαστήριο και έχουμε πάει στον Όριο Πάγο, ώστε οι Δήμοι να βρουν τυχόν λάθος και να γυρίσει πίσω η υπόθεση στο εφετείο, ώστε να δούμε τι θα γίνει το κομμάτι του Λόφου Κοπανά. Το οποίο εδώ και μια εβδομάδα που μάθαμε, με άλλες 15 μέρες που μάθαμε εμείς τη διαδικασία, έχει μπει μπροστά ο Σύλλογος Γονέων Βίρονα, ο οποίος έχει μαζέψει όλους και τους συλλόγους και διάφορες άλλες και άλλους συλλόγους πολιτιστικούς, ώστε να μπορέσουμε να κινητοποιηθούμε και ο Λόφος να μείνει στο Βίρονα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Λόφος έχει κατοχυρωθεί σε ιδιώτες αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι μόνο το ζήτημα των ομάδων, είναι και το πολιτιστικό κομμάτι, όπως είναι το θέατρο Βράχων απέναντι, το οποίο όλοι έχουν έρθει και έχουν παρακολουθήσει και συναυλίες και διάφορα άλλα γεγονότα. Εμάς το ενδιαφέρον μας είναι στο γήπεδο, στο γηπεδικό, σαν ομάδες, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο τέλος τα γήπεδα και τα θέατρα θα μείνουν σε εμάς, θα μείνουν στο Δημόσιο του Βίρονα, γιατί εδώ και το Ημιτού βέβαια. Γιατί εδώ δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει παίξει ποδόσφαιρο στο Βίρονα, από ξερό μέχρι και τώρα που έχουν γίνει πλαστικά, που έχουν αλλάξει όλες τις διαδικασίες. Βέβαια, όλα αυτά θα γίνουν κάτω από την προσπάθεια του Δήμου. Όλοι θα πάμε μαζί με το Δήμο να διεκδικήσουμε το κομμάτι αυτό. Δεν πάμε μόνοι μας, σαν σύλλογοι ή σαν πολιτιστικά ή σαν... Η θέση του Δήμου σε αυτό το θέμα. Η θέση του Δήμου είναι ότι θα πάνε στη νέα συνέφεση, στον Άλλο Πάγο, και ο Δήμος θα θέλει να τα γήπεδα να τα πάρει και όλα αυτά να μείνει στο Δήμο. Αν και πιστεύω στο τέλος θα μείνει στο Δήμο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια εδώ θεωρείται κρατική ο χώρος, κρατικός. Τώρα από εκεί πέρα ο καθένας έχει μια σφραγίδα και διεκδικεί κάποιους χώρους. Εντάξει, οκ. Έχει χαθεί μια επί Δημαρχίας Καρδαλιάς ένα δικαστήριο, το επαναφέραν πίσω. Τώρα το κερδίσανε. Οκ. Θα προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι οι χώροι θα μείνουν στους δημότες. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, coach. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα φέτος, διακόπηκε, δεν ξέρω αν η απόφαση που πάρθηκε ήταν αναμενόμενη και αν ήταν σωστή η απόφαση. Διότι μέχρι τώρα δεν είχε δοθεί το πράσινο φως για έναρξη προπονήσεων, άρα η απόφαση να θεωρηθεί η σεζόν ως μη γενόμενη, πώς την κρίνεις, coach? Καταρχήν να ευχηθώ και εγώ στους δημότες του Βίρονα, και στην Τοξαβίρονα και στον Αθηναϊκό και σε όλες τις ομάδες να έχουν τις εγκαταστάσεις τους να λύξει ομαλά αυτό το θέμα, γιατί είναι για το καλό όχι μόνο του Αθηναϊκού ή οποιαδήποτε ομάδα είναι εδώ, είναι και για το καλό του Αθηναϊκού ποδοσφαίρου. Ως γνωστόν, γήπεδα δεν υπάρχουν.
οπότε να ευχηθούμε καλή επιτυχία και να δείξει ομαλά όλο αυτό. Τώρα για τα δικά μας, όπως ξέρετε και εσείς, μας βρήκε σε πολύ καλό φεγγάρι, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Είμαστε στις πρώτες τρεις θέσεις, πολύ κοντά στον πρώτο. Νομίζω ότι θα είχαμε μια αρκετά καλή εξέλιξη. Αν και νεοφώτιση στην κατηγορία. Ναι, εντάξει, αυτό κατηγορία. Κυρίως οφείλεται στα παιδιά. Ξέρετε πολύ καλά και εσείς που έχετε έρθει, μας έχετε δει. Σωστά. Το έχω ξαναπεί, το ξαναπώ. Και μάλιστα την πρώτη αγωνιστική δεν το περίμενε κανείς. Μια ευρεία νίκη απέναντι στον Άγιο Θωμά, ο οποίος Άγιος Θωμάς είχε ενισχυθεί στις μεταγραφές. Κοιτάξτε τώρα, σε αυτές τις κατηγορίες, ακόμα και στην Α κατηγορία, νομίζω τα χρήματα πολλές φορές δεν παίζουν ρόλο. Αν και αν δούμε και το ρόστερ μας, όπως είχα πει και άλλες φορές, οι παίκτες μου είναι καλύτεροι. Και το αποδείξαμε και σε οποιοδήποτε παιχνίδι παίξαμε. Και το σημαντικότερο είχαμε και από την αναγνώριση όλων των υπόλοιπων ομάδων. Κάναμε ένα κακό παιχνίδι στο κύπελο, το οποίο το περιμέναμε, δεν ζητούσαμε κάτι και χάσαμε 3-0. Και εκεί πέρα γιατί είπαμε ότι η υπεραπλήρωση φέτος θα πέσει. Εντάξει, εμείς ξέραμε τι έχουμε κάνει, τι δουλειά έχουμε ρίξει, όπως κάθε χρόνο που είμαι εδώ τα τελευταία 2 χρόνια στην ομάδα. Δεν ήταν έκπληξη για μας και αν δούμε και τα παιδιά ποιοι είναι, ένας-ένας, μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι πολλοί παίχτες αξίας. Δηλαδή από το Θήμιο, ο Ξένος, ο Σιάσος, είναι πολλοί παίχτες τα παιδιά που αυτές τις κατηγορίες τις έχουν πολύ άνετα. Τώρα δυστυχώς για μας το πρωτάθλημα σταμάτησε. Τώρα όσον αφορά για το αν είναι καλό ή κακό, δουλειά δικιά μας δεν νομίζω ότι είναι. Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά θα σας πω δεν θα θέλω να σταματήσει, όπως δεν θέλει κανένας. Αλλά σταμάτησε. Αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε και το κακό που έγινε το μεγαλύτερο είναι ότι τα παιδιά έχουν αποχή 5 μηνών 6, πάμε τώρα. Και εντάξει, τις πρώτες, τον πρώτο 1,5 μήνα δώσαμε στα παιδιά πρόγραμμα. Κάποια στιγμή βαρεθήκανε και αυτά να το κάνουμε. Μα ήταν κλειστά όλη η αθλητική χώρη, τα γήπεδα. Μόνο που μπορούσε να κάνει ο αθλητής ήταν τρέξιμο. Αυτό. Δηλαδή αυτό εννοώ, ότι τα παιδιά κουραστήκανε τρέξιμο. Δεν γίνεται. Οπότε περιμέναμε και περιμένουμε ακόμα και τώρα τις εξελίξεις. Να μπούμε στο γήπεδο, να κάνουμε μια προπόνηση, να εδρώσουμε. Έτσι κι αλλιώς τώρα, μετά από 5 μήνες, η προσαρμογή θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Εύχομαι να ανοίξουν όλα όσο πιο ώρα γίνεται και να ανοίξει και η κοινωνία μας, γιατί το έχουμε όλοι ανάγκη. Έχουμε κουραστεί αρκετά και ο κόσμος. Και ο αθλητισμός πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα, το οποίο τα πιτσιρίκια που έχουμε κι εμείς, όπως και ο Αθηναϊκός, όπως όλοι μας, ανυπομονούν εφόσον ανοίξουν και τα σχολεία, σωστό θα ήταν να ανοίξουν και οι ακαδημίες. Δεν είναι μόνο τα έσοδα, ξέρετε, για μια ομάδα. Δεν νομίζω ότι κανένα σύλλογος στο τέλος σκέφτεται να πάρει τη συνδρομή. Σκέφτεται ότι ας έρθουν τα παιδιά να διασκεδάσουν. Στο σημείο που έχουμε φτάσει τώρα, νομίζω το πρωτεύον είναι αυτό. Και νομίζω έτσι όλοι σκέφτονται. Οπότε μακάρι να ανοίξουν τα παιδιά μας, όλοι και εγώ έχω παιδιά, και όλοι μας, να έρθουν να παίξουν ποδόσφαιρο και οποιοδήποτε άλλο άθλημα, για να μπορέσουμε λίγο να πάρουμε μπροστά. Δημήτρη, η δική σου άποψη. Πρέπει να αρχίσουν οι προπονήσεις, πρέπει να ανοίξουν οι ακαδημίες. Οι προπονήσεις πρέπει να ξεκινήσουν. Αυτό που έχει συμβεί τα 2 τελευταία χρόνια είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, εντάξει, για όλο τον πλανήτη. Τώρα στο δικό μας κομμάτι, στο ποδοσφαιρικό, έχει χτυπήσει πιο πολύ τα τοπικά και τις ακαδημίες. Όπως βλέπουμε, παίζουν τις κατηγορίες όλες. Και η γάμα αθήκη βέβαια τώρα ξεκίνησε. Αλλά εμείς έχουμε ένα. Ουσιαστικά όμως και άνοιξε μόνο η Football League, η γάμα εθνική. Η γάμα αθήκη τώρα ξεκίνησε. Για έναν γύρο και ολοκληρώνεται το ποτάθλημα. Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί τα παιδιά μπήκαν σε μια διαδικασία να αγωνιστούν. Τώρα εμείς κλείνουμε στην ουσία πόσο, 5 μήνες, πόσο κλείνουμε. Πάμε για 6 μήνες. Και εμείς, σαν συνουσίες παράγοντες, αυτό δεν κάνει καλό για τις ομάδες οι οποίες είναι τα παιδιά με ένα προπόνητα. Γιατί εμείς γραμμή, αλλά ενώσαμε τον προπόνητα, ενώσαμε τους παίχτες, τα παιδιά αυτά όλα για να συνέλθουν του χρόνου. Θέλουν μια μεγάλη, πολύ μεγάλη μεταγωγική περίοδο για να μπουν στη διαδικασία. Για να μην υπάρχουν κίνδυνοι τραυματισμού. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει. Κάτι που λένε θα ανοίξει μετά τις 14, 10 με 14, θα ανοίξουν οι ακαδημίες. Που για μένα πρέπει να αφήσουμε και τις μεγάλες ομάδες να προπονηθούν, να μπουν στο γήπεδο, για τα παιδιά λίγο να πάρουν λίγο προπονητικό χρόνο, ώστε να
μπουν σιγά σιγά στη διαδικασία του χρόνου να, στην προετοιμασία, να πάρουν ένα μικρό διάστημα, ένα κενό, αλλά μόνο οι προπονήσεις να ξαναμπούν στη διαδικασία. Αυτό έκανε μεγάλη ζημιά για μένα, αν πιστεύω. Στα πιο νέα παιδιά, στα οποία φέτος συσσαγωγικά λέγανε μικροί, έκανε πολύ μεγάλη ζημιά σε αυτά τα παιδιά και στις ακαδημίες εννοείται, αθλητικά και πιο κάτω. Πρώτα τα παιδιά είναι κλειμένα σπίτι τα μικρά. Άμα μιλήσουν που δεν μιλάνε οι υπεύθυνοι που κρατάνε το μαχαίρι, το επώνυμο και ο καρπούς που λέγεται η παροιμία, γίνεται ένας πόλεμος στο σπίτι. Οι γονείς εμάς μας πρέπει πού θα ανοίξετε, πού θα κάνετε, πού θα δείξετε, γιατί θέλουν να φύγουν τα παιδιά από τους υπολογιστές και από το κλείσιμο του σπιτιού ή από την πλατεία. Γιατί άλλο να πέσει η πλατεία μπάλα και άλλο να έχει στα γήπεδα που είναι λίγο πιο οργανωμένα με τους υπολογιστές τους. Δημήτρη, κυκλοφορούμε και βλέπουμε ότι στις πλατείες. Ένας χάμος, ένα πανηγύρι. Τώρα, εμείς... Ενώ μπορούσε στο γήπεδο ένας ανοιχτός χώρος, τηρώντας το πρωτόκολλο η ομάδα, ένα γκρουπ τουλάχιστον. Που για μένα, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο πρόβλημα είναι όταν ο κόσμος συνοστίζεται σε πλατείες ή στα πάρκα ή στα βουνά ή από εδώ. Και απλώ να έρχονται και να κάνουν τα παιδιά μια ευρωπόνηση, εγώ και γονείς αραιά στην κερκίδα, γιατί αραιά καθώς κερκίδα. Γιατί πλέον καταλαβαίνουμε όλο το κίνδυνο και ο ένας κάθε μακριά από τον άλλον. Ο Σάρτ σήμερα έχει κάνει τι ελληνικέ μου, είπε: Είναι οκ. Αλλιώ μια βολή απέναντι του λόγο. Έτσι είναι τα πράγματα. Και τώρα οι ποδοσφαιριστέ είναι μεγάλη χαρά, αυτά βλέπουμε. Τα παιδιά τρέχουν μόνοι του, προσπαθούν μόνοι του, κάνουν ό,τι να κάνουν τα παιδιά μου. Θέλουν όσο να είναι να είναι και αυτή τη ομάδα μέσα να κάνουν προπόνηση. Και στη συγγνώμη, απλά να πω ότι δυστυχώ το έχω δει με τα μάτια μου, φταίμε και εμεί υπεύθυνοι των Ακαδημιών. Δεν τηρούσαν όλε τι ομάδε τα πρωτόκολλα. Να το πούμε λίγο αυτό γιατί νομίζουμε όλοι ότι εμεί τα κάναμε όλα καλά. Αλλά ακούγεται λίγο κάπως αυτό, αλλά δεν πειράζει. Πρέπει να ακουστεί ότι εντάξει, να έχουμε πρωτόκολλα να, αλλά πρέπει να τα τηρούμε. Εγώ συγγνώμη που το λέω, πολλές ομάδες, ακαδημίες, δεν τα τηρούσαν. Γιατί ξέρω παιδάκι στο σχολείο που έχει γυρίσει και έχει πει στον πατέρα του άλλου παιδιού: Μπαμπά, εμείς γιατί δεν παίζουμε διπλό 5-5 και παίζουμε 3-3, όπως είναι το πρωτόκολλο. Απλά να σας πω ότι υπάρχουν πολλές ομάδες που δεν τηρούσαν κανένα πρωτόκολλο. Και να μην πούμε τώρα ότι υπάρχουν ομάδες που κάνουν και προπονήσεις σε κανονικά. Αλλά θέλει λίγο υπευθυνότητα για να ανοίξουμε. Γιατί το θέμα είναι να ανοίξουμε, ναι, με υπευθυνότητα δε. Γιατί τώρα όλοι βλέπουμε, όπως είπε και ο Δημήτρης, ότι είναι επικίνδυνο. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να. Μπορεί και να μην σου κάνει και τίποτα, μπορεί και να σε. Αλλά εντάξει, αν δεν πάθεις. Αν δεν πάθεις, είναι διαφορετικό. Ναι, αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Δυστυχώς έτσι έχουμε γίνει. Απλά αυτό, να τηρήσουμε όλα τα πρωτόκολλα και εφόσον τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο, κάνουν και εκεί σελφιτές, νομίζω ότι κάπως έτσι θα ανοίξει, με όποια είναι αυτά, και οι ακαδημίες να ανοίξουν και οι πρώτες ομάδες να μπουν, όπως είπε και ο Δημήτρης, σε μια ροή προπονήσεων, να έχουν μια. Να βρουν λίγο ρυθμό, λίγο πατήματα. Τα παιδιά δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη να τα βάλουμε μέσα. Εδώ είδαμε μόλις έγινε το πρώτο lockdown, επαγγελματίες ποδοσφαιριστές επίπεδου. Champions League, βγάζει τραυματισμός. Πόσο μάλλον να ζητήσουμε από κάποια παιδιά που άλλοι μπορεί να μην δουλεύουν και καθόλου και να κάθονται τόσους μήνες, να τους ζητήσουμε να ξεκινήσουν μια προετοιμασία κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι κανένας θα βάζει εκείνον τα παιδιά. Και επίσης κάτι άλλο που είπε ο Δημήτρης για τους πιτσιρικάδες, εγώ θα ήθελα να ζητήσω κιόλας όποιος μας ακούσει, γιατί είναι πολύ αυτή έτσι κι αλλιώς που έχετε στο site, είναι θέμα και για τους μεγάλους. Ναι. Τα παιδιά που είναι 82-83. Από τη στιγμή που η σεζόν θεωρείται ως μη γενόμενη. Ακριβώς. Τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να λήξει έτσι άδοξα. Γιατί υπάρχουν παιδιά, ο Σαρτογιάννης που έχουμε, ο Ξένος και πόσοι άλλοι υπάρχουν, 38 χρονών. Πρέπει να κλείσουν την καριέρα τους, πιστεύω, που είναι αξιόλογοι, ειδικά αυτά τα παιδιά, είτε είναι δεν είναι. Τουλάχιστον για τους δικούς μου μιλάω. Και για όλους εννοείται. Θα πρέπει να λήξει όπως πρέπει. Και για τους μικρούς. Αυτό δεν το συζητάμε. Εφόσον θεωρείται μη γεννόμενη, πάει να πει ότι από εκεί που όπως ξεκίνησε πρέπει να ξαναξεκινήσει. Αυτό μόνο για τους μεγάλους. Δημήτρη, να δούμε και την επόμενη μέρα του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου της Αθήνας. Διότι τα σωματεία δεν είχαν έσοδα φέτος. Δεν λειτουργήσαν οι ακαδημίες. Η αγορά ήταν κλειστή, τα καταστήματα, οι χορηγοί. Όταν γίνεται μια επανεκκίνηση της οικονομίας και μπαίνουμε στο γήπεδο, δηλαδή την περσινή χρονιά, και κάθε ομάδα παλεύει, μαζεύει, κάνει, δείχνει, φέρνει τα παιδιά κοντά, ανοίγει τις ακαδημίες. Έκαναν πολλά έξοδα. Όλες οι ομάδες έκαναν έξοδα. Από το γάμο τοπικό μέχρι το ευρωτικό έκαναν έξοδα.
Νομίζω ότι η χρονιά που θα έρθουν πολύ δύσκολη σε γενικές γραμμές. Γιατί τώρα λέμε ότι εντάξει, έχουν πάρει οι εταιρείες επιστρεπτές, έχουν πάρει το ένα, έχουν πάρει το άλλο. Καλά, όταν θα έρθουν όμως να γυρίσεις κάποια λεφτά πίσω, τα μαγαζιά που δεν έχουν δουλέψει, πώς όμως θα τα λεφτά να βοηθήσουν. Και μιλάμε τώρα μέσα ότι δεν πάμε σε μεγάλες εταιρείες, πάμε τώρα στο καφέ της γειτονιάς, στο Στάθη που έχει ένα μαγαζί με ρούχα, σε αυτούς. Γιατί πλέον δεν υπάρχουν παράγοντες. Εμείς είμαστε 12 νοματέοι που βοηθάμε την ομάδα για να στηριχθεί. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και πιο πάνω. Και όπως ζητάνε οι ομάδες να είναι τυπικές σε Μητρώα, σε διάφορα πράγματα, γιατί οι ομάδες έχουν κάνει μεγάλο αγώνα για να είναι τυπικές, εμείς έχουμε όλες τις προπονητές μας στο ΙΚΑ δηλωμένους. Για μας έχουμε ένα σύλλογο με 6 τμήματα. 6 τμήματα είμαστε. Έχουμε πάνω από 15 προπονητές δηλωμένους στο ΙΚΑ. Οι ομάδες στηρίζονται από τον Ιδρώτα και οι ερασιτικές πάντα και τον κόπο του κάθε ένα. Δεν στηρίζονται από. Δεν μας πάει. Χορηγίες. Ναι. Και οι χορηγίες είναι στη διάθεση του, στην όρεξη του καθενός να δώσει. Δηλαδή, στην ουσία πλέον, και ας είμαστε Αθηναϊκός και οι διπλανές ομάδες, όλοι παρακαλούμε να πάρουμε κάποια χρήματα και όλοι βάζουμε τσίπη μας στο ερασιτικό ποδόσφαιρο. Που αυτό πρέπει να στηριχθεί για μένα. Όπως οι ομάδες είναι τυπικές στο κομμάτι του να του ζητάει η κυβέρνηση, π.χ. μπε στο Μητρώ, φέρνει ένα εκατομμύριο χαρτιά, βάλει το πόντο στο ΙΚΑ, κάνε δείξε και σου πετάνε ένα τυράκι σου να πάρει 2.000. Που αυτά 2.000 είναι για όλο το ΙΚΑ που θα δώσουν. Εκεί όμως. Ναι, όχι ενός μήνα. Εγώ σου λέω το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει όλο το χρόνο 2.000, αλλά έχουμε και ένα τμήμα εδώ πίσω. Στην πλάτη μας. Γι' αυτό είπα. Για όλα τα τμήματα είναι τίποτα. Ναι, δηλαδή είναι τίποτα. Τα άλλα τμήματα παίρνουν κάποια χρήματα παραπάνω. Παίρνουν 1.000-1.000 και το πρώτο τμήμα παίρνουν 2.500. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν για τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν και βάζουν χρήματα τσέπη τους. Γιατί αν σταματήσω εγώ, θα σταματήσω ένας, θα σταματήσω ο άλλος, τι θα κλείσει σωματιά. Και αυτό όλο πρέπει να το δούμε, να το καταλάβουν και οι αθλητές και οι προπονητές και πιο πολύ και εμείς. Θέλω τώρα και την γνώμη σου. Νέος πρόεδρος στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο κ. Οδωρής Αγοράκης, και αναπληρωτής πρόεδρος, ο πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Δημητρίου. Θα του ευχηθούμε καλή επιτυχία, κ. Παναγιώτη, σιδεροκέφαλος. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι η έλευση του κ. Αγοράκη πιστεύω θα αλλάξει κάποια πράγματα. Αν και ακόμα βλέπω ότι θα είμαστε υπό την υποπτία της UEFA, δηλαδή θα είμαστε 100%. Δηλαδή οι διαιτητές πάλι ξένοι θα είναι. Δεν αλλάξει κάτι εκεί. Πιστεύω να αλλάξουν άλλα πράγματα, λίγο πιο οργανωτικά, με τις εθνικές, με άλλα πράγματα τα οποία μπορείς να εμπλουτίσεις το κομμάτι της ΕΠΟ, εθνικές, Super League, συγχωνεύσουν να γίνουν τώρα και το ερασιτικό εμείς. Που εμείς το ερασιτικό είναι αυτό που δίνει τροφή σε άλλες ομάδες και έχουν παίχτες και έχουν και έχουν και έχουν. Αυτό πρέπει να προσέξουν πρώτα και μετά τα υπόλοιπα. Στάθη, μίλας με τους παίκτες, με γονείς των παιδιών, τι εισπράττεις, τι σου λένε, θέλουν τα παιδιά να ξεκινήσουν, να αρχίσουν τις προπονήσεις, να έρθουν στο γήπεδο. Καταρχήν να πω και εγώ και από την Μπράκ Λόμπε συγχαρητήρια στον κύριο Δημητρίου. Βεβαίως. Και καλή επιτυχία. Και νομίζω ότι ξέρει τα προβλήματα και από το πόστο που είναι μπορεί να βοηθήσει λίγο παραπάνω από ότι κάποιος άλλος. Τώρα, όσον αφορά την ομάδα, εντάξει, επειδή έχω την πρώτη ομάδα, μόνο για τα παιδιά πρώτης ομάδος, πολλά παιδιά των Ακαδημιών, από ό,τι ξέρω που μου μιλάνε και με τον Πρόεδρο, ανυπομονούν, δεν το συζητάμε. Κάνουμε σαν τρελά να σας πω την αλήθεια. Θέλουν οπωσδήποτε πότε. Καταρχήν θέλουν να πηγαίνουν στο γήπεδο να βλέπουν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι αυτό που λείπει για μας που λατρεύουμε αυτό που κάνουμε. Και ο Δημήτρης, ήμασταν και συμπαίκτες και έχουμε παίξει και οι δύο και σε υψηλό επίπεδο. Απλά είναι το θέμα ότι είναι η τρέλα μας. Άμα δεν πηγαίνουμε στο γήπεδο την Κυριακή, όχι μόνο εμείς, και εσείς και εμείς και οι δημοσιογράφοι, πόσο μάλλον τα παιδιά που είναι πρωταγωνιστές σε όλο το μήκος και πλάτος που βλέπουμε αυτό εδώ μέσα. Αυτή είναι. Γιατί όπως είπε και ο Δημήτρης, ο ανατροφοδότης του επαγγελματικού ποδοσφαίρου είναι το ερασιτεχνικό. Δηλαδή, άμα δείτε πόσα παιδιά έχουν παίξει και δεν είναι ότι πάνε και παίζουν. Δηλαδή, ας πούμε, ο Μασούρας δεν έπαιζε σε καμία ΠΑΕ. Έπαιζε στον Ηλυσιακό. Σωστά. Έφυγε και πήγε και στάθηκε αξιοπρεπώς και στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό τώρα. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι το παράδειγμα, το παράδειγμα του τι μπορεί να κάνει το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο. Έτσι.
Οπότε όλα τα παιδιά που έχουμε και στις ακαδημίες και παντού ανυπομονούν να μπουν, όχι μόνο να βγουν το ένα με το άλλο, να ξαναβάλουν γκολ, να κάνουν, να πανηγυρίσουν. Όλη αυτή η διαδικασία εννοείται ότι έχει λείψει από όλους. Και από τα παιδιά, αν και νομίζω ότι πλέον πολλά παιδιά έχουν καταλάβει ότι είναι δύσκολη προσαρμογή. Αυτό το έχουν επισημάνει και οι γυμναστές αρκετοί, καταξιωμένοι, ότι θέλει ιδιαίτερη προσοχή ακόμα και στα πιτσιρίκια. Δηλαδή σε όλους. Εύχομαι να είναι ομαλή αυτή η προσαρμογή όσο γίνεται και να μας δοθεί χρόνος να δουλέψουμε σαν προπονητές εμείς, σαν προπονητές, με τα παιδιά, τους παίχτες και όλοι οι προπονητές με τα πιτσιρίκια. Δημήτρη, η φετινή σεζόν είναι ως μη γενόμενη. Τι κρατάει ο Αθηναϊκός από την φετινή σεζόν μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Τι θα κρατήσεις? Εμείς κρατάμε τις καλές στιγμές της ομάδας. Εμείς είχαμε ένα θετικό πρόσωπο φέτος, που πιστεύω ότι η ομάδα μπορούσε να τερματίσει πάρα πιο ψηλά από κάθε άλλη χρονιά. Να κρατήσουμε αυτό μόνο τις καλές στιγμές που είχε η ομάδα. Ο όμιλος στον οποίο ήσασταν, πώς ήταν, ποιες ομάδες είχες ξεχωρίσει? Ο Τράχωνας ήταν που ήταν μια καλή ομάδα. Ήταν και η ομάδα του Ξαβερών, ήταν και η τράχηλη ομάδα. Όπως ήταν τέσσερις πρώτες ομάδες που ήμασταν οι Τράχωνες, εμείς, η Δόξα, δεν θυμάμαι ποια άλλη ήταν. Ήταν καλές ομάδες. Γενικά, επειδή λέγανε ότι ο κόσμος ο όμιλος ήταν ο εύκολος, δεν νομίζω ότι ήταν ο εύκολος. Ήταν ένας ψηλοβατός όμιλος. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν ο εύκολος. Είσαι ικανοποιημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή του Αθηναϊκού μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Ναι, πιστεύω ότι ο κ. Κωνσταντόπουλος έκανε μια πολύ καλή δουλειά και επιτοπλίσαν και τα παιδιά που ήρθαν, δηλαδή μεταγραφές, γιατί κάναμε 16-17 μεταγραφές εμείς. Ουσιαστικά ναι. Στήθηκε η ομάδα από την αρχή. Ναι, το 90% των παιδιών ήταν αυτό που θέλαμε. Και όπως κάποια παιδιά έχουν συμφωνήσει να μείνουν στην ομάδα και όπως κάποια παιδιά τα οποία. Για μένα ήταν για παραπάνω κατηγορία, ήδη τώρα που ξεκίνησε η Γάμα Αθηνική πήγαν σε παραπάνω κατηγορία να παίξουν. Από εκεί πέρα το χρόνο θα κινηθούμε σε 4-5 μεταγραφές ακόμα. Οπότε η ομάδα να είναι αυτό που αρέσει σε εμάς, που ασχολούμαστε με τον Αθηναϊκό. Θέλω να βλέπουμε την ομάδα να. Όχι να πρωταγωνιστεί, να παίζει ένα καλό ποδόσφαιρο, να μας αρέσει αυτό που γίνεται. Και από εκεί πέρα να κοιτάμε εμείς και πολύ πλέον, τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι εγώ στην ομάδα, πλέον εγώ, το κομμάτι της Ακαδημίας, δηλαδή οι παίχτες, οι δικοί μας οι νέοι. Να προωθούν και να παίξουν Αθηναϊκό. Να έχουμε μετά από 3-4 χρόνια μια ομάδα που να είναι από δικά μας παιδιά. Να χρειάζονται μόνο 2-3 προσθήκες. Να μην κάνουμε 6 μεταγραφές που κάναμε φέτος. Όπως και τώρα θα είναι 10 παιδιά στην προετοιμασία. Και από εκεί πέρα από τα δικά μας τα παιδιά να συνεχώσουμε τα τμήματά μας. Το τμήμα, το αντρικό τμήμα. Στάθη, από τη δική σου πλευρά, ως Πέρα Κλουμπ, τι κρατάς από τη φετινή σεζόν? Τι θα σου μείνει? Υπάρχει κάποιο παιχνίδι, κάποια νίκη? Σίγουρα είναι, όπως είπατε, νεοφώτιστη, γιατί η Πέρα Κλουμπ είναι μια ομάδα που στηρίζεται στα παιδιά. Έχουμε αρκετά παιδιά που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα. Ο βασικός κοσμός δηλαδή είναι 4 χρόνια και εγώ πριν τους βρήκα εκεί δηλαδή. Με την προσθήκη 3-4 παιδιών έχουμε καταφέρει ό,τι έχουμε καταφέρει. Νομίζω πως η όρεξη των παιδιών, νομίζω ότι το είχατε δει και εσείς που έχετε έρθει προπόνηση, ήταν για μένα το πιο συγκλονιστικό, μπορώ να πω, πράγμα που είχαμε δει φέτος. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί και με βοήθησαν, ξέρετε, σε αυτές τις κατηγορίες, αν τα παιδιά δεν έχουν όρεξη, τη διάθεση να κάνουν αυτό που πρέπει, είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις και εσύ και να δείξεις και εσύ το έργο σου. Γι' αυτό τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε κάνει μαζί 7 παιχνίδια που μας σταμάτησαν. Ήμασταν πολύ ψηλά. Πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, περίμενες να έχεις αυτό το... Κοιτάξτε, εγώ με τις λογικές ότι δεν μπορείς να πεις ποτέ. 1.000.000 ευρώ να έχεις budget. Εγώ με τσάπτω ότι δεν μπορείς να πεις ποτέ πάλι πρωτάθλημα. Πρέπει να το δείξεις. Αν δεν δείξεις, δεν μπορείς να πεις κάτι, εκτίθεσαι. Εμείς είπαμε ότι βάσει τη δουλειά που έχουμε κάνει θα προχωρήσουμε, γιατί δεν ξέρεις και να σου βγει. Θέλει και λίγο τύχη, έτσι. Μας πήγαν όλα καλά,
Και αυτό που έχω να φέτος ειδικά ήταν αυτό που είπατε Νίκη με τον Άγιο Θωμά. Ήταν η Νίκη η οποία δεν περίμενε κανένας και τα μηνύματα που είχα πάρει εκείνη την ημέρα ειδικά ήταν από πάρα πολλούς ότι σας περιμένουμε κλπ. Αν με ρωτάτε προσωπικά μέσα μου, πίστευα ότι αυτά τα παιδιά με τη δουλειά που έχουμε κάνει, με τη διοίκηση όλοι μαζί, ότι το αποτέλεσμα θα ήταν κάπου εκεί. Τώρα ήταν πάρα πολύ καλό και άμα συνέχιζε πιστεύω τώρα που έχω δει, που είχα δει πώς ήταν και τους αντίπαλους και τη δικιά μου την ομάδα, ότι θα τερματίζαμε πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορώ να πω ότι πρώτος, δεύτερος κλπ. Θα ήμασταν πολύ ψηλά, που ο στόχος της ομάδας ήταν να σωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να αναδείξουμε 3-4 παιδιά από τις ακαδημίες μας. Το οποίο και κάναμε. Φέτος παίξανε από τις ακαδημίες μας, που κανείς δεν περιμένει κιόλας, 4 πιτσιρίκια ακόμα. Δηλαδή από την ομάδα έχουμε 4 παιδιά τα οποία ήταν βασικοί στην εντεκάδα κάθε Κυριακή τα τελευταία 3 μάτς. Και είχαν παρουσία εξαιρετική, σαν να μην ήταν μικροί. Οπότε αυτό είναι και επιτυχία και για το σύλλογο, γιατί δεν είναι μόνο στα δικά μου χέρια, ήταν και πριν. Οπότε νομίζω πως ό,τι έγινε τη χρονιά που πέρασε και έληξε έτσι άδοξα, το πρόσημο είναι θετικό. Εύχομαι και τη μια σεζόν να είναι τα πράγματα όπως πρέπει. Θα ήθελα πάλι να θίξουμε, γιατί έχω έρθει στην προπόνηση της ομάδας, στο γήπεδο της ΕΠΟ, όπου οι παίκτες αλλάζουν. Έχουμε γίνει σοου. Όταν βρέχει, στο κρύο. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πρόπερση παίξαμε με το Ούσο και Σαγιανής. Ήταν ντέρμπι. Έριχνε καρέκλες την Πέμπτη. Κάναμε μόνο 3 προπονήσεις την εβδομάδα. Δυστυχώς. Έριχνε καρέκλες. Κανονικά. Και τα παιδιά έβρεχε καταρακτοδός. Γι' αυτό σας είπα, η διάθεση των παιδιών είναι άλλο πράγμα. Και επί μία ώρα κάναμε προπόνηση μέσα στη βροχή. Δηλαδή δεν τους ένοιαζε τίποτα. Οπότε όταν βλέπεις αυτό και ότι αυτοί το δέχονται, τι να πω για αυτούς. Δεν μπορώ. Δηλαδή μερικές φορές πραγματικά τους παραδέχομαι σε όλα. Τώρα για το γήπεδο, όπως ξέρει και ο Δημήτρης, εδώ πέρα τα γήπεδα στην Αθήνα πόσα είναι, 6, 7, πόσες ομάδες είναι, 50. Σύντηση, ναι. Δηλαδή μην πάμε παραπέρα εδώ στην Αθήνα. Μην πούμε ότι δεν είναι κανένα και προσβάλλουμε, αλλά ακόμα εγώ δεν βλέπω καμία διάθεση και να γίνει κάτι. Υπάρχει το γήπεδο του Παπάγου, υπάρχει το γήπεδο του Σωτηρία, ανεκμετάλλευτα τα γήπεδα. Και εντάξει, εγώ σας λέω όχι πρώτες ομάδες, για ακαδημίες, τα παιδιά. Οπότε αυτό το πρόβλημα είναι γενικό. Τώρα, στην Bella Club, ό,τι μπορεί ο πρόεδρος το έχει κάνει, δεν νομίζω ότι μπορεί παραπάνω. Όχι επειδή δεν θέλει ή δεν μπορεί. Όλες οι ομάδες είναι σε αυτό το επίπεδο. Γηπεδικά. Δεν έχουμε γήπεδο. Οπότε και αυτό, φανταστείτε τώρα που είπε ο Δημήτρης εδώ να φανιστούν όλα αυτά. Δύο γήπεδα μείον. Δηλαδή, φανταστείτε πόσο κακό μπορεί να κάνει. Οπότε, προς το συμφέρον όλων είναι να φτιαχτούν και άλλα δύο ή τρία γήπεδα, υπάρχουν χώροι και να εκμεταλλευτούν οι ομάδες αυτούς τους χώρους. Αλλά αυτό το θέμα είναι να γίνει. Τώρα, μακάρι κάτι μας είπαν ότι Παπάγου, γιατί είναι εκείνη η φυσική έδρα της ομάδος, ότι έχει ξεκινήσει. Εύχομαι να το δω, γιατί άμα δεν δω, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Λόγω της έλλειψης αυτών των γηπέδων, βλέπουμε Κυριακή 9 η ώρα να ξεκινούν αγώνες, 10 η ώρα. Το είχαμε και εμείς. Και όταν φωνάζαμε. Είναι δύσκολο να παίζει. Παλιά το λέγαμε, παίζεις μαζί με την Εκκλησία. Να μάθουμε να δει πάλι 11 η ώρα. Για να... Εντάξει, όχι. Πιο πολύ παίζαμε με τις υποδομές. Όταν ήμουν μικρός, παίζαμε 8, 9. Μετά που μεγάλωσα και όπως και ο Σάββατο που παίξαμε επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ευτυχώς δεν είχαμε αυτό το ωράριο. Τώρα βλέπω όμως τα νέα παιδιά ότι έχουν αυτό το ωράριο. Και για μένα είναι μεγάλο ρόλο. Παίζουν εκτός από την κυβέρνηση, γιατί βλέπουν τον αθλητισμό. Λέω ότι το Πετρούνια τώρα, Πετρούνια, σωστά το λέω. Πήρε το χρυσό και είναι απλώς σωστά μήνε. Λέει το παιδί, άμα δεν είχαν τον χορηγό, δεν θα κάνανε τίποτα. Γιατί θα πάω στην τσέπη του. Ο αθλητισμός στην Ελλάδα είναι κάτω από το τελευταίο σκαλοπάτι. Γιατί εδώ θα έπρεπε τώρα, αφού συγγνώμη, λέμε ότι η Πέρα Κούπη δεν έχει γήπεδο. Δηλαδή τώρα
Εγώ θέλω να πω ότι έχουμε μια ένωση με ένα αλφα μπάτζετ ταμείο που έχει. Θα μπορούσε και η ένωση μόνη της να κοιτάξει τις ομάδες που έχουν πρόβλημα, να πάει στο πανεπιστήμιο, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί. Υπάρχουν χώρο, να πάει αγοράσει χώρο. Να πει αγοράζω ένα χώρο, να βάλει τις ομάδες που δεν έχουν γήπεδο. Κάτι να γίνει. Δηλαδή δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε ευνοημένοι γιατί ο Δήμος μας έχει δύο γήπεδο. Είμαστε ευνοημένοι όμως. Αλλά και στα γήπεδα δικά μας φιλοξενούμε και άλλες ομάδες, οι οποίες δεν είναι του Βίρονα. Όπως παλιά παίζει ο Άριονας εδώ, ο Άριονας τώρα παίζει στο Μητό. Φιλοξενούμε το Θρίαμβο Αθηνών. Ο Θρίαμβος Αθηνών νομίζω είναι πού είναι. Ναι, Θρίαμβος Αθηνών, Δάφνης. Μετά είναι Δάφνη, Θρίαμβος Αθηνών όμως. Μετά είναι Δάφνη γιατί είχε το καταστατικό για τον. Από ό,τι ξέρω, παράγει λάθος, δεν θέλω να πω κάτι διαφορετικό. Τώρα τι γίνεται τώρα. Κάπως πρέπει σε αυτό το κομμάτι όλοι να πιστοποιηθούν και να δούνε πώς μπορούν οι ομάδες αυτές που δεν έχουν έδρα. Δεν μπορεί να παίζουν 25 ομάδες όλο. Ή στην. Αλεπότρεπα 7 ομάδες. Αλεπότρεπα πάλι 7 ομάδες. Γιατί ξέρει, αυτά γιατί τα χαλάνε. Δηλαδή τώρα οι ομάδες που είναι τοπικές, ο Ρουφ και. Ποιε είναι τι ομάδες που είναι εκεί οι τοπικές, και είπε και τα Πετράλωνα. Ο Πανθυσιακός, ο Λέοντες. Λέω, όταν μπαίνω εγώ, πίνω ένα στον άλλο, τα γήπεδα του χαλάνε και μετά από εκεί πέρα ψάχνω να βρω κονδύλια, ψάχνω τα γήπεδα. Ενώ και μπορούν με το ίδιο κονδύλι να φτιάξουν ένα άλλο. Ναι. Δηλαδή Παπαγού είναι έτοιμο. Ναι, τώρα δεν γίνεται στο ολόκληρο στον Ελαιώνα κάτω που φύγουν πάνω από το γήπεδο, να υπάρχει ένα κόσμο να αγοράσουν κάποια στρέμματα ώστε να φτιάξουν χώρο, να φτιάξουν δύο γήπεδα κάτι. Δηλαδή νομίζω ότι εκεί επάνω και αυτοί που έχουν τις τύχες του αρεσιακού, του δικού μας του ποδοσφαίρου πρέπει να κινηθούν κάπως μαζί με τις περιφέρειες που η περιφέρεια νομίζω ότι άμα τη ζητήσει κάποιος κάτι θα το κάνει με τα νέα δεδομένα, γιατί αυτό βλέπω εγώ, δεν θα πει όχι να βοηθήσει μια κατάσταση και να βοηθήσει το αρεσιακό ποδόσφαιρο. Γιατί όπως είναι το αρεσιακό ποδόσφαιρο είναι αυτό που βοηθάει τα πιο πάνω, τις πιο πάνω κατηγορίες. Και είναι, για μένα είναι συνάχρονο αυτό που ακούω. Λέει να παίζω στο Σοφάλιρο. Παίζω στο Σοφάλιρο, πού είσαι πάει. Όχι, εμείς τώρα μέσα. Όχι, είσαι Σοφάλιρο ποτέ. Όχι. Άλλωστε, εμάς παίζω Σοφάλιρο και είναι συνάχρονο αυτό. Τώρα θα πρέπει, Δημήτρη, να δούμε και ότι θα πρέπει η πολιτεία, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών να βοηθήσουν τα σωματεία. Κοίτα, νομίζω. Ενώ και στο οικονομικό κομμάτι. Κοίταξε κάτι. Να. Το ερασιτεχνικό, γι' αυτό είπαμε πιο πριν, ότι δεν είναι. Πλέον επειδή είμαστε και εμείς ερασιτεχνικό, δεν είμαστε ΠΑΕ, πρέπει να στηριχθούν πιο πολύ στο αμυγό ερασιτεχνικό. Δηλαδή, πιο πολύ στην Ακαδημία. Γι' αυτό έχουν και 200 παιδιά Ακαδημία. Εκεί πρέπει να στηριχθούν οι ομάδες στην Ακαδημία, να μην έχει στην ουσία ποδοσφαιριστές ενός χρόνου. Με αποδοχές, με αυξημένα διπορικά, με. Φταίμε και εμείς οι παράγοντες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όπως και εγώ είχα παίξει μπάλα, έπαιρνα κάποια αυξημένα διπορικά. Δεν αλλάζει αυτό, αλλά και εμείς πρέπει να προσέξουμε πιο πολύ το. Εντάξει, είναι και οι συνθήκες, δεν είναι μόνο. Γιατί εντάξει, εγώ δεν μπορώ να. Και εσύ και εγώ δεν μπορώ να πούμε, γιατί και εγώ επιρροημή πολλά χρόνια δεξιά και αριστερά, γιατί αυτή ήταν το επάγγελμά μου. Αλλά δεν φταίνει μόνο τα παιδιά. Εγώ που βρήκα συνθήκες καλές έκατσα. Ναι. Δηλαδή πρέπει οι ομάδες, είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης, πρέπει η πολιτεία να ενισχύσει αυτές τις ομάδες. Θέλεις φόρο ελαφρύσεις, να σου φτιάξω το γήπεδο, είναι χόρτο, ναι, να στο κόβω, να στο ράβω. Ναι, όλα αυτά. Όλα αυτά συμβάλλουν στο ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν θα θέλει να φύγει άμα είναι κάπου καλά. Πηγαίναμε και εμείς δεξιά και αριστερά και μιλάμε τότε για άλλα ποσά. Ναι, καμία σχέση τα ποσά. Καμία σχέση τα ποσά και το κάναμε άλλες κατηγορίες και το επίπεδο. Αλλά το κάναμε φέρνοντα δεξιά-αριστερά γιατί είτε ήμασταν απλήρωτοι, είτε γιατί δεν υπήρχε γήπεδο, είτε δεν υπήρχαν αποδητήρια, είτε συνθήκες. Οπότε, αν φτιάξουμε αυτό, ειδικά από το ερασιτεχνικό, από το γάμα κατηγορία, γιατί όπω ο Δημήτρης πει, δεν παίζανε τα ερασιτεχνικά μας. Έπαιζε η πρώτη ομάδα 9 η ώρα το πρωί. Πρωτάθλημα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για. Σωστό. Εντάξει, και άμα του έλεγε, ναι, δεν έχουμε γήπεδα. Ωραία, εντάξει. Οπότε. Εγώ θυμάμαι ότι τα τελευταία χρόνια που ξαποδώσαν στην ουσία μια χρονιά που ξαμαδώσαν στη θέα Δημητρίου. Θα πάει τοπικό, το φίλο μου τόσο Τσακόγεωργα. Είχα χτυπήσει λιθά το πόδι, μου είχα ένα πίσω χιαστό και έλεγα σταματήσω. Και μου λέει ο Τασιόπουλο του Τασό, μου λέει εσύ, μου λέει αν βρει θέλα να παίξει να βοηθήσει την ομάδα. Πήγα και βοήθησα και σε μια δόση μένω χωρί γήπεδο. Γιατί χτύπησε ένα παιδί, ο Μαθάς νομίζω, στον Άγιο Δημήτριο, ήταν τραγικό το γήπεδο. Παθαίνει κάθε μαπερώνη, μεγάλη ζημιά το παιδί και έκλεισε το γήπεδο. Και όπως παίζαμε μετά, επειδή είχε γήπεδο, όπως τώρα δεν έχει γήπεδο ο Δημήτριος, που έχει κλείσει και ταλαιπωρούνται οι ομάδες εκεί, να πείσουν σε αυτό το πράγμα. Παίζαμε 11 η ώρα. 11 η ώρα πέσω στο γήπεδο του Καλαμάκη. 11 η ώρα. Και δεν μου έδωσε με 11 η ώρα στο Καλαμάκη. Εγώ είχα μάθει του άλλου ρυθμού, σήμερα 3. Παίζαμε την μπάλα 3. Και σε μια δόση, θυμάμαι, δεν ξέρω να βγάλω εξυπηρετήρι.
Πραγματικά και πήγα σε κάποιου ξηραφιού στο παιχνίδι. Έχει πάθει κεφαλικό το σύμπλο. Τώρα αυτό τώρα η μεγάλη σωμάδα, μεγάλη παιδιά δεν μπορεί να πει 11 ώρα. Τώρα και 9. Δεν υπάρχει κανένα. Πολλά παιδιά δουλεύουν και βράδυ κιόλα. Ναι, έτσι, μην ξεχνάμε, γιατί είναι. Εντάξει, είναι ποδοσφαιριστέ. Και είναι και εραστέχνε ποδοσφαιριστέ. Αυτό, γι' αυτό το είπα. Ότι είναι εραστέχνε τα παιδιά. Δεν παίρνουν. Και να. Τώρα συγγνώμη. Το αλφα τοπικό, μην μπερδευόμαστε λίγο με το πιο. Η αλφα κατηγορία έχει άλλα ποσά. Λυπάμαι που το λέω, αλλά το έχω ξαναπεί κι άλλη φορά και σε εσά. Ζητάμε από τα παιδιά να δουλεύουν με επαγγελματικού ρυθμού με συνδίκε ερασιτέχνη. Ναι. Έτσι. Οπότε εγώ τώρα, γι' αυτό σα είπα ότι ποδοσφαιριστή για μένα. Εκτός του ότι είναι η καλύτερη, δεν τους γλύφω και δεν με νοιάζει αυτό και ξέρουν και αυτοί ποιος είμαι και εγώ ποιοι είναι, αλλά σε αυτούς είναι όλα τα συγχαρητήρια. Ό,τι και να κάνω εγώ, εντάξει, βαλάμε, κάνουμε, βράδυμε, γιατί και τους προπονητές είναι ωραίο, ειδικά όταν δεν έχει γήπεδο, αλλά αυτά τα παιδιά είναι ήρωες. Δηλαδή έρχεται από τις 9 ώρα το πρωί που σχολεί από την εστίαση ο άλλος που δουλεύει, να έχει να παίξει μπάλα, να τα δώσει όλα και μετά, άμα δεν παίξει καλά, να την πει. Δεν γίνεται. Εκεί καταντάει λίγο. Αυτό που λέει τραγικό. Ο Στάθης είναι θέμα των παράγοντων. Τα καταλαβαίνουν οι παράγοντες, γιατί οι παράγοντες είναι φαντάσματα κάποιοι. Και αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, φαντάσματα, full φαντάσματα. Καλό είναι και οι παράγοντες όπως να είναι και παλαιοί ποδοσφαιριστές όπως είσαι και εσύ. Και οι παλιοί ποδοσφαιριστές, καμιά φορά, δηλαδή και εμείς ομάδα παράγοντες που είναι παλιοί ποδοσφαιριστές, λένε δικά τους. Λένε φαντάσματα. Κακό είναι αυτό. Πρέπει να ξέρουν λίγο να καταλάβουν να μπουν στη διαδικασία του ρασίμιου ποδοσφαιριστή. Γιατί ο ρασίμιος ποδοσφαιριστής πραγματικά δουλεύει. Κάποιοι δουλεύουν σε βιτόρι. Φεύγουν, σχολιάνε μία, δύο, έρχονται από ξένα μπάλα. Ακούνε τα σχολιανά του. Του λέω ο Μητρογιάννης π.χ. Να, γιατί δεν έκανε αυτό. Ρε, εσύ, εντάξει, ρασίμιος ποδοσφαιριστής είναι τώρα. Μην τα λέμε όπω. Δεν είμαστε οπαδοί οι φιλαθλοί να του κατακρίνουν τα παιδιά. Τα παιδιά παλεύουν για μια και για το Αθηναίο, την Τράκλου και όλε τι ομάδε. Είναι ήρωες όλοι οι ποδοσφαιριστές, όλοι το αστυνομικό ποδοσφαίρι. Λοιπόν, ο Στάθης ο Πανακούλιας θα συνεχίσει στην Περακλούπ και την καινούρια αγωνιστική χρονιά. Να βγάλουμε την είδηση. Αυτό δεν πάω στο πω, στο πει διοίκηση. Έχεις μιλήσει με τον κύριο Παυλόπουλο. Ακόμα δεν έχουμε κάνει συζητήσεις. Προτεραιότητά μου είναι η ομάδα. Έχω ξεκινήσει κάτι εδώ και 2 χρόνια. 3. Ουσιαστικά η Περακλούπ είναι δικό σου. Εντάξει, δεν είναι δικό. Κοιτάξτε. Εσύ έχει στήσει την ομάδα. Μιλάμε και εδώ, επειδή είμαστε και φίλοι του Δημήτρη, μιλάμε λίγο πιο χαλαρά και ο κόσμο θα το καταλάβει. Θα μας... Εντάξει, θα μα πορευτείτε. Ωραία είναι αυτά. Κοιτάξτε, οι προπονητές πολλές φορές, όπως και εγώ, παλιός ποδοσφαιριστής, έχω την τρέλα μου. Και πολλοί προπονητές. Αυτό που κάνουμε το αγαπάμε πάρα πολύ. Έτσι. Οπότε αυτό που κάνουμε το κάνουμε με πολύ αγάπη. Και γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι και αυτό, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ, επειδή είπατε πριν αυτό, είναι η διοίκηση, όλοι που είμαστε, και το ξέρουν αρκετός κόσμος αυτό, είμαστε μια οικογένεια στην Περακλούπ. Ισχύει. Γιατί ούτε τα εκατομμύρια έχουμε, ούτε τα χιλιάρικα, ούτε τα... Δεν ξέρω κι εγώ τι, πόσο μπορεί να είναι στο μυαλό του καθενός. Είναι μια προσπάθεια ομαδική, όπως ξέρεις και εσύ το Δημήτρο, Σιάσο, το ξένο, έτσι. Αυτά τα παιδιά δεν παίζουν για... Ο Θήμιος, ο Δημήτρης, που είναι έμπειρα παιδιά, να μην ξεχάσω κανένα, δεν θέλω. Είναι πολλά παιδιά που θα μπορούσαν και στην Α κατηγορία τώρα να πάνε και να παίρνουν ποσά άλλα, αλλά είναι εκεί για την παρέα. Είναι εκεί για το παρεάκι τους, είναι εκεί για την τρέλα τους, είναι εκεί για την Κυριακή θα παίξουν ένα με τον άλλον, θα κορδέψουν ένα τον άλλον. Έτσι είναι το εραστεχνικό ποδόσφαιρο και έτσι πρέπει να είναι και να, όπως είπε και ο Δημήτρης, να το βλέπουν και οι παράγοντες. Τώρα, εάν εσύ θέλεις να πάρεις 15 για να τους πληρώνεις, φυσικά και έχεις άλλες απαιτήσεις. Αλλά στο μεγαλύτερο μέρος του ερασιτεχνικού ποδόσφαιρου, ειδικά από τη β' κατηγορία και κάτω, οι περισσότερες ομάδες εκεί στηρίζονται. Και όπως είπε και ο Δημήτρης, και εμάς ο σκοπός μας είναι, έχουμε βγάλει γύρω στα, εγώ που είμαι 2 χρόνια τώρα, γύρω στα 7 παιδιά από τις ακαδημίες. Και 2 έχουν πάει στον Ελυσιακό, δεξιά και αριστερά. Δηλαδή έχουμε κάνει ένα έργο ωραίο. Το ευχαριστιόμαστε όλοι από διοίκηση, από μένα μέχρι και τον οποιοδήποτε και τους συνεργάτες με τον κύριο Σούντα, τον κύριο και την Αγίνα φυσικοθεραπεύτριά μας. Νομίζω έχουμε κάνει πολύ ωραία δουλίτσα όλα αυτά τα χρόνια και ευελπιστούμε να συνεχιστεί η όποια κατάληξη θα είναι. Εμείς θα είμαστε πάντα φίλοι σε αυτή την ομάδα και πάντα θα είμαστε φίλοι με όλους όσους συναστρεφόμαστε στο αστυνομικό ποδόσφαιρο. Οπότε την ανακοίνωση αυτή που είπατε. Θα συγκρίνω και ο Παυλόπουλος, εγώ δεν μπορώ να πω.
Ωραία. Δημήτρη, εσείς ξεκινήσατε τον προγραμματισμό σας, ναι. Κρατήσατε τον Δημήτρη, τον Κωνσταντόπουλο και σχεδόν τους περισσότερους παίκτες του υπάρχοντος ρόστερ. Το 80%. Με στόχο, ο Αθηναϊκός, διότι είναι ο Αθηναϊκός. Ναι, ο Αθηναϊκός δεν μπορεί να μην πρωταγωνιστεί. Είναι η ομάδα αυτή, η ομάδα και η ιδιοσυγκρατησία της που πρέπει να πρωταγωνιστεί, να είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια, να έχουμε μια ανταγωνιστική ομάδα, μια καλή ομάδα και από εκεί και πέρα να πάρουν, όπως είπαμε και πιο πριν, πολύ χρόνο συμμετοχή στα παιδιά των Ακαδημιών το δικό μας. Από εκεί και πέρα, πέτος θα δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Okay. Η Δημοτική Αρχή Βύρωνα είναι δίπλα σας? Εντάξει, ο Δήμος, όλοι οι Δήμοι πάντα βοηθάνε τις ομάδες, δηλαδή δεν στέλνουν κάτι, μόνο και μόνο που έχουμε και δύο γήπεδα και προπονούμαστε και οι Ακαδημίες μας. Είναι πολύ σημαντικό γιατί και τα γήπεδα θέλουν, υπάρχει κόστος για τα γήπεδα. Να φτιαχτούν, να συντηρηθούν, να. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή ο εκάστοτε Δήμος έχει μια άλλη πολιτική, δηλαδή ότι δεν θέλω να δίνω χρήματα στις ομάδες για να κάποιοι άλλοι να το εκμεταλλεύονται και να είναι πρόεδροι, νομίζω καλά, μπορεί να κάνει και καλά σε αυτό το κομμάτι. Αυτό μας ενδιαφέρει να είναι να μας συντηρεί τα γήπεδα, αυτό που θέλουμε, να έχουμε τις ακαδημίες μας, οι μεγάλες μας να έχουν τα γήπεδα σε προπόνηση και από εκεί πέρα νομίζω ότι σε αυτά που ζητάμε εμείς τα λίγα, όλος ο συλλογός, γιατί δεν μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο, γιατί εμείς έχουμε μπάσκετ, γυναικείο αντρικό, hardball, γυναικείο αντρικό και ping-pong. Είμαστε πολλά τμήματα. Σε ό,τι ζητάμε είναι κοντά μας, ναι. Και η σχέση σας με τα υπόλοιπα σωματεία της περιοχής, με τη Δόξα Βύρωνος, με τη Βύρωνα. Είναι καλή, δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι, γιατί δεν είμαστε επαγγελματικές ομάδες, είμαστε πλέον ερασιτεχνικές. Δηλαδή, ο κάθε γονιός στην Ακαδημία έρχεται γιατί μπορεί να βλέπει κάτι διαφορετικό. Από τη Δόξα βλέπει κάτι διαφορετικό, από εμάς βλέπει κάτι διαφορετικό, από το Βύρωνα κάτι άλλο. Έχουν καλές σχέσεις, δεν έχουν πρόβλημα με τους ανθρώπους. Το μόνο είναι το μεταξύ μας παιχνίδια που παίζουμε, υπάρχει ένα ντέρμπι, είναι φυσιολογικό. Ντέρμπι είναι, τώρα δεν υπάρχει λίγο ντέρμπι, δεν γίνεται δουλειά. Ωραία. Στάθη, τώρα για να το ελαφρύνουμε. Υπήρξε συμπαίκτη με τον Δημήτρη Μητρογιάννη. Πες μου έτσι πώς ήταν ως ποδοσφαιριστής. Ήταν καλός ποδοσφαιριστής. Πολύ καλός. Ο Δημήτρης ήταν, εντάξει, έχει κάνει σημαντική πορεία. Έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να πω κάτι. Καλός συμπαίκτης. Το ποιος ήταν ο καθένας, πολύ καλός θεματοφύλακας και του λέει και το δίνει και η πορεία του κιόλας. Εμένα με ενδιαφέρει ο άνθρωπος πάνω απ' όλα, γιατί και με τον Δημήτρη ούτε είχαμε παρεδώσει πολλά, τίποτα. Είμαστε φίλοι, μιλάμε, μπορούμε να τον πάρω ένα τηλέφωνο, να μου πάρει, να μου πει αυτό και αυτό. Πάνω απ' όλα οι ανθρώπινες σχέσεις είναι που υπερισχύουν και αυτές με τον Δημήτρη τις έχουμε, δεν μας χωρίζει τίποτα έτσι κι αλλιώς. Υπάρχει κάποιο παιχνίδι, έτσι, μια που είστε και δύο τώρα μαζί, που θυμάσαι από την συνύπαρξή σας? Ο Δημήτρης όπως με βλέπει, υπάρχει ένα παιχνίδι που μπορεί να το θυμόμαστε. Πες. Είμαστε στον Ασπρόπλο Γάλα Εθνική. Mm-hmm. Παίζαμε στο Ρουφ, να το κάνουμε και πιο τέτοιο. Βέβαια είχα περάσει αλλαγή, χάναμε 2-0, το είχαμε γυρίσει 2-2. Μπήκα στο 20 αλλαγή, γιατί αυτό δεν το λέει πολλές φορές. Και στο 85, όπως σηκώθηκε η κεφαλιά, το έκανα στο γκολ. Από τότε εδώ και 12 χρόνια εκεί μου το πετάει, να πούμε. Μια κακιά στιγμή. Μια κακιά στιγμή. Συμβαίνουν αυτά. Θα είναι πολύ ωραίο όμως. Αλλά είναι αστεία στιγμή, βέβαια. Ήταν ωραία. Και από τότε το λέμε, κάνουμε χαβαλέ. Είναι αυτά τα ωραία του ποδοσφαίρου. Στάθη, από όλη σου την πορεία την ποδοσφαιρική, τι έχεις να θυμάσαι, δηλαδή τι ξεχωρίζεις? Υπάρχει κάποια σεζόν με κάποια ομάδα, κάποιο παιχνίδι που ακόμα έτσι τώρα σου έρχεται στη μνήμη, κάποιο αποτέλεσμα ενός αγώνα? Νομίζω ότι ήμουν στην Κυριακή Αγάμα Εθνική, πήγα στη Νίκη Βόλτ στο εξάμεινο και είχα ένα τροχαίο, διέλυσα το κίνητο στο δρόμο, γιατί έτρεχα να προλάβω να παίξω την Κυριακή μου Πανετολικό με τον κύριο Στράτο Γιδόπουλο. Βγήκα από το αυτοκίνητο, πήγα στα γραφεία, επέρασα. Τετάρτη. Την Κυριακή έπαιξα και δίσαμε 1-0. Το κλουβί είχε γύρω στου 5.000 κόσμο. Νομίζω πως τέτοιες στιγμές και πολλές άλλες έχουν παίξει και σε πολλά γήπεδα. Πολύ κόσμο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι λίγο
Γιατί και η αγάπη του κόσμου τότε ήταν εκείνο το εξάμηνο πολύ ιδιαίτερη. Και το συγκεκριμένο παιχνίδι ξαναμπήκαμε στο τροχιά ανόδο. Οπότε ήταν από τα παιχνίδια και και στιγμές που ήταν πολύ όμορφες. Δεν τις ξεχάσω ποτέ. Με ποιους φιλάθλους έτσι δέθηκες περισσότερο, ποιας ομάδας? Εντάξει, ήμουνα τώρα στη Μύτη Βόλου ένα χρόνο. Νομίζω πως ήταν ο κόσμος που και στον Απόλλωνα Αθηνών που έπαιζα, που ανέβηκα στο Βόλιο για προετοιμασία. Μη χαιρετάνε ακόμα. Δηλαδή πήγα και με καταλαβαίνουν ποιος είμαι, τι μετά από 3-4 χρόνια. Δεν υπάρχει καλύτερο συνέστημα από αυτό, γιατί ναι, μην είμαστε επαγγελματίες, αλλά ο κόσμος εκεί πιστεύω ότι μου συμπεριφέρθηκε καλύτερα, όχι πως θα παραπώνω από κάποιον άλλον. Και στον Πανελληνιακό που σταμάτησα λίγο το ποδόσφαιρο λίγο απότομα, με το τροχείο που είχα, και τους ανθρώπους αυτούς οφείλω να ευχαριστώ και για τη στήριξή τους και όλα, γιατί ήταν δύσκολες στιγμές. Οπότε. Και προπονητής που στιγμάτισε την ποδοσφαιρική σου πορεία. Εντάξει, νομίζω κάπου το έχω ξαναπεί ότι είχα περάσει λίγο δύσκολα ένα κομμάτι όταν σου λένε να σταματήσεις το ποδόσφαιρο επειδή δεν γίνεται να ξαναπαίξεις. Ήταν το πρώτο παιχνίδι κυπέλλου που παίξαμε με τον Πλάτωνα στον Πλάτωνα και κερδίσαμε 1-0. Νομίζω ότι ήταν από τα παιχνίδια έτσι που έγινε μια επανεκκίνηση άλλη στο ποδόσφαιρο. Και νομίζω ότι θα μου μείνει για πάντα έτσι χαραγμένο στο μυαλό. Αυτό. Δημήτρη, είπε ο Στάθης κάτι για σένα. Θέλω και εσύ να πεις πώς ήταν ο Στάθης, πώς τον έζησες. Ο συμπαίκτης. Μπορώ να πω τότε που ήμασταν στο πρόβλημα ήταν και η ψυχή μου που τελειώνει. Ήταν και ο Γιώργος Σαββίδης και ο Κρυαράς που κάναμε το χαβαλέ, κάναμε πλάκα τα πειρά. Ήταν και καλός ποδοσφαιριστής και καλό παιδί. Γι' αυτό μιλάμε και αυτό που μένει όταν σταματάμε το ποδόσφαιρο είναι αυτές οι φιλίες που μένουν. Δεν δημιουργούσε προβλήματα, δεν είναι αυτό που λέμε Ρουφιάνος, τέτοια. Ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν ντόμπρο, σπαθένιο και όπως είναι και τώρα. Και αυτό τον τιμάει. Από εκεί πέρα σαν ποδοσφαιριστής ήταν και πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ έχω να το λέω, άσχετο που ήταν πλάκα. Δείχνει η πορεία του βέβαια, δεν μπορώ να πω εγώ. Δεν μ' αρέσει να λέω ότι έχει πορεία που έχει παίξει. Τώρα Δημήτρη, από τη δική σου διαδρομή, τι σου έρχεται τώρα στη μνήμη, τι θα ήθελες να μου πεις, με ποια ομάδα δέθηκες περισσότερο, ποια σεζόν ήταν η καλύτερή σου, αν σου έρχεται στη μνήμη κάποιο παιχνίδι, κάποια απόκρουση. Μπορεί να ξέρει το Αθηναϊκό, να ζήσαμε στιγμές καλές στον Αθηναϊκό, γιατί όπως στον Αθηναϊκό ήμουν και στη στιγμή που είχαμε πέσει από Αλφα Εθνική Β και από Β από Νεβικά Μάλφα. Εμένα όμως, την καλύτερη στιγμή ήμουν στην προοδευτική, ξεκάθαρα πράγματα, με 3 χρόνια εκεί, με αγάπησε ο κόσμος και ο σύλλογος μου φέρθηκε καλά, γιατί ήταν και εκεί ένα τραυματισμό και εγώ σοβαρό, μου φέρθηκε καλά και πέσω και με σπαλεμάω στις προοδευτικές. Ήταν μια ομάδα η οποία με στιγμάτισε και όπως θυμάμαι και τον πρόεδρο του, τον συγχωρεμένο τον Πανταγιάννη, πριν πάω στην προοδευτική ήταν από στη Λαμία. Και μου λέει, ρε Δημήτρη, μου λέει, σε λίγο καιρό, έμα να σου τραβάμε, δεν θα έχεις φλέβες από στη Λαμία. Και του λέω ναι, πρώτα έχει δίκιο. Και μου λέει πήγαινε μίλα, ξαναγίνα. Και πήγα, γύρισα, υπέρασε την προοδευτική και με έχει σταματήσει. Και άλλη μια ομάδα είναι ο Βίζας Μεγάλων που από γάμα εθνική βγήκαμε στη Β. Με παιδάκια, να το πω στην αλήθεια, με τον κύριο Σεροπιάν. Και αυτή η ομάδα έμεινε και στη Β εθνική μετά. Ήταν δύο ομάδες οι οποίες με στιγμάτισαν και μ' άρεσε κιόλας και η διαδρομή αυτή. Από εκεί πέρα μετά, όταν σταμάτησε ο κόσμο, ήμουν στο Σανάτιο Σπάτο, που εκεί μετά δεν έβαζε τεχνικό διευθυντή. Σε τεχνικό διευθυντή, που κάνουμε αυτό το τεμαρά στο ωραίο από Β τοπικό μέχρι Β εθνική, με τον πρώτο εκεί τον Κατσιγέννη τον Νίκο, που και αυτό θα μου μείνει χαραγμένο. Προπονητή ήταν ο Πάρης ο Κωνσταντακόπουλος. Ναι, ο Πάρης Κωνσταντακόπουλος. Δεν ήταν από Β τοπικό, ήταν από το Α τοπικό. Από το Α. Ναι, ήταν ο Πάρης μέχρι Β εθνική. Εγώ Β εθνική δεν κάθισα μετά γιατί. Για προσωπικούς μου λόγους και εκεί ήταν μια πολύ ωραία διαδρομή. Βλέπω τώρα που στέλνουν κιόλας την εποχή πανηγυρίσαμε κιόλας την άνοδο σε Β' Εθνική μέσα στον Ηρόδοτο. Βίντεο και διάφορα άλλα που πήγε το Facebook σα βγάζει και θυμάσαι και να πουλήσει τις στιγμές και λες και τι ωραία ήταν τότε. Κάποιο παιχνίδι έτσι που το πανηγύρισες έντονα που σου έρχεται τώρα. Κάποιο παιχνίδι που πανηγύρισα έντονα
Ήταν μέσα στον κεραυνό Κερατέας με την Προοδευτική που κερδίσαμε 0-1 και ήταν το ευχαριστήριο να την πρώτη χρονιά που είχε πέσει η ομάδα από Β' Εθνική, την Προοδευτική, είχε πέσει κατευθείαν σε τέτοιο. Ήταν τέλεια την τότε. Που είχα πάει μια πολύ δύσκολη χρονιά, μια. Μιλάμε τώρα για σκηνές τρόμου. Και παίζουμε στην Κερατέα, Κερατέα πρώτη, αίτητη, και πάμε κάνουμε 0-1. Και η ομάδα από αυτό το παιχνίδι σώθηκε μετά. Και ξεκίνησε μετά την επόμενη μια πήγαν άνθρωποι άλλοι και πήγε το δρόμο της και ομάδα. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μου έχει μείνει. Αυτό. Αν σου έλεγα Δημήτρη, ποια ομάδα έχεις στην καρδιά σου, ποια θα μου έλεγες? Η Προοδευτική. Ξεκάθαρα. Και προπονητής που σε έχει βοηθήσει, που τον. Και ήταν σκάτι λίγοι προπονητές οι οποίοι μπορεί να πει ότι του έχουν βοηθήσει και του έχουν πάει. Ότι πιο πολύ. Στην ουσία ότι έκανα, το έκανα πάνω κάτω με αυτό που μπορούσα να κάνω την αξία μου. Οι προπονητές, ο ίδιος Στάθης, βάζουν τους καλύτερους παίχτες. Δεν υπήρχε προπονητής όπως με πήρε από το χεράκι και μου λέει παίξε. Και κάνε. Στο μόνο που θέλω να πω ένα ευχαριστώ είναι. Μας φίλοι με τον Τάκη Αγγελάκη που είχαμε τότε στην Προοδευτική, με τον Δημήτρη Μαγκαθίνη που στο Δημήτρη μας ο Λεωνίδιο, αλλά σαν προπονητής να το χάσω για ένα άλλο λόγο που ξέρει, και τον Δημήτρη Οικονόμου που χάσω βίζα. Ο Δημήτρης Οικονόμου είναι ένας προπονητής που πραγματικά με πιστεύτηκε σε Β' Εθνική. Αυτούς προς όλα πούμε στο μυαλό. Τώρα μπορεί να και άλλοι οι οποίοι μπορούν στο αδικό, γι' αυτό θέλω να πω, ή ο Άγγελος ο Πυρένης π.χ. Μου έρχονται προπονητές που ήταν ένα παρτίδι Προοδευτική που μου λέει ο Άγγελος σε στηρίζω μέχρι να πεθάνω. Μπορεί να είναι και άλλοι για να μην θυμάμαι τώρα, μου έρχονται στο μυαλό τώρα και άλλοι προπονητές και θα τους αδικό τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το κακό, το αδικό. Και δεν θα βρεθεί πάλι η συνέντευξη αυτή να πω κάποια λόγια για προπονητές. Θα σε πάρω τηλέφωνο αυτό που μου λένε. Θα με πάρω κάπου καλά, ρε στη διάρκεια που είχε γίνει αυτό τότε και δεν θυμάσαι. Κάποια πράγματα ξέχναμε πιο λίγο. Πέρασαν τα χρόνια, μεγαλώσαμε. Εντάξει. Στάθη, εσύ ποια ομάδα έχει στην καρδιά σου? Παρόλο που με την Νίκη Βόλου έχουμε κάνει έτσι, χαρτί και με του οπαδού, είναι και η Νίκη Βόλου. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω και ο Φωστηρά που ήμουν εκεί δύο χρόνια. Αυτέ οι τρει ομάδε περισσότερο, δηλαδή, άμα μου πει ποια έχω, ποια έχει σταβάνει. Θα σου πω είναι και Βόλου και ο Φωστήρας. Αυτές οι δύο ομάδες νομίζω είναι που παίξαμε και με βοήθησαν πάρα πολύ και σε μικρή ηλικία για να δείξω κι εγώ κάποια πράγματα. Οπότε αμοιβαία είναι αυτά. Αυτές οι δύο ομάδες. Στάθη, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για την συνεργασία σου όλα αυτά τα χρόνια στην Πέρα Κλουπ? Καταρχήν θα ήθελα να. Εντάξει, πάω σε λίγο πάλι το τηλεογραφικό, κάτω στα γραφικά που έχουμε πει, τόση ώρα. Να ευχαριστήσω εσάς, γιατί εντάξει, πολλοί δεν το λένε. Οι δημοσιογράφοι, εσείς που κάνετε όλο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν με επιτρέπετε να πω και τους υπόλοιπους. Βεβαίως, βεβαίως. Και εσάς και Τάσο και τον Κυριάκο τον Πατσιαρίδη και τον κύριο Γιάννη Τερλίδη. Τον Τερλίδη, όλους όσους ασχολούνται με εμάς εδώ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Για μας είστε το ίδιο ήρωες όπως είναι οι παράγοντες, όπως είναι οι ποδοσφαιριστές, προπονητές, όλοι. Γιατί εσείς είστε το πιο σημαντικό κομμάτι να αναδεικνύετε αυτό που εμείς χάνουμε. Οπότε εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μου έχετε συμπεριφερθεί βέβαια, με ξέρανε και από πριν. Αλλά εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά για οτιδήποτε έχετε πει ή έχετε κάνει για μένα προς το πρόσωπό μου, γιατί ποτέ δεν έχω ακούσει κάτι κακό από κανέναν και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Εγώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς και στον Αμπόλα και σε όλους και για τις ευκαιρίες που μας δίνετε ακόμα και αυτό που κάνουμε τώρα, να πούμε κάποια πράγματα, να κάνουμε το χαβαλέ μας, το έτσι το άλλο, το δύο κόσμος. Αυτό είναι ώρες δουλειάς που δεν πληρώνονται κανονικά. Και μετά θα ήθελα να ευχαριστήσω στον αναφορά την ομάδα και τον κύριο Παυλόπουλο που είμαστε εδώ, τον αντιπρόεδρο τον κύριο Μπάρκα που είμαστε όλοι μια παρέα, τους πολιτέους, ξέρουν ποιοι είναι στην ομάδα. Και πάνω απ' όλα τους είμαστε και συνεργάτες μου, τον κύριο Σούντα, τον Γιώργο που είμαστε φέτος, ήμασταν για λίγο μαζί και την Ελίνα, τη σκοταπέστριά μας. Και πάνω απ' όλα τα παιδιά,
και λίγο παραπάνω για να μην μου γκρινιάξει τον κύριο Σιάσον, τον Δημήτρη, και τους υπόλοιπους που είναι, γιατί με πήραν από το χέρι τότε που... Γιατί δεν είναι ντροπή να λες από πού έχει ξεκινήσει. Και τον κύριο Θανάση Παυλόπουλο, το παλιό αρχηγό της Πυραγλού, οι οποίοι αυτοί με βάλανε στην ομάδα, μου είπαν έλα, και στους ποδοσφαιριστές μου που με αφήσανε να κάνω αυτό που ήθελα και να κάνουμε όλοι μαζί ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Οπότε δεν μπορώ να αφήσω κανένα απ' έξω. Ιδιαίτερα λίγο ίσως το Δημήτρη Σιάσο με έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά άλλα πράγματα. Δεν πιστεύω να μην παίξει ο Δημήτρης Σιάσος την καινούρια σεζόν, γιατί είχε πει... Ο Δημήτρης δεν έχει θέμα. Σκεφτόταν να μην ξαναγωνιστεί, έτσι. Εντάξει, κάθε χρόνο τα ίδια λέει και είναι ο καλύτερος παίκτης πάντα. Εντάξει, τώρα... Κάθε χρόνο τα ίδια λέει. Θα το βλέπει, θα γελάει, θα μικράζει. Αλλά... Έχει πολύ αγάπη αυτό που κάνει, οπότε νομίζω και το χρόνο μαζί θα είμαστε. Θα είναι στην ομάδα, να κάνουμε αυτό όλοι μαζί. Και εύχομαι και ο ξένος και ο Σαλτογιάννης, τα παιδιά τα οποία είναι πολύ έμπειρα και πολύ καλά παιδιά, να μην κλείσουν την καριέρα τους έτσι. Ή να πάρθει μια απόφαση σωστή, ώστε και όλα τα παιδιά που είναι στο αστυνομικό ποδόσφαιρο, 38 άρτες, να παίξουν και του χρόνου. Δημήτρη, ποια άλλα άτομα εκτός από σένα είστε στο διοικητικό κομμάτι του ποδοσφαιρικού τμήματος του Αθηναϊκού, αν ήθελες να αναφέρεις. Θέλω να κάνω βεβαίως τον πάσα που είσαι ο Στάθης, να πω και εγώ ότι αυτό που κάνετε πραγματικά είναι μια φωνή για τα αρσενικά σωματεία και πραγματικά ο χρόνος που διαθέτετε όλοι δεν είναι, τι να πω, πώς να το πω τώρα. Άλλοι που είναι παραπάνω παίρνουν χιλιάρικα. Να το πούμε πολύ λαϊκά. Πολύ λαϊκά, ναι. Αυτό είναι το μεράκι τους. Δηλαδή και οι ερασινικές ομάδες, πραγματικά το λέω, πρέπει να στηρίξουν τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με το ερασινικό ποδοσφαιρικό. Όταν είχατε εσείς, τώρα αυτό που βλέπετε θα μιλάγαμε τώρα, δεν θα ξέραμε και το τι γίνεται. Δεν θα ξέραμε ποια παιδιά παίζουν σε άλλες ομάδες. Εδώ γίνεται μια δουλειά από όλα τα. Δεν θέλω να πω όνομα, από όλα τα site. Ναι, τα οποία. Εφημεριδάκι το πρωί στο mail. Τρέχουν οι άνθρωποι. Τα site έχουν. Κοστί. Ναι, κοστί. Ναι, βέβαια. Όλα αυτά τα οποία για μένα είναι πράγματα τα οποία είναι. Δεν αναπληρώνονται. Ναι, δεν αναπληρώνονται. Αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Να το ξέρετε. Από εκεί πέρα στην ομάδα, στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είμαι εγώ, είναι ο πατέρας μου, είναι ο Τάκης Φανόπουλος, είναι ο Δημήτρης ο Νικολιάς, ο Γιώργος Ζαφυρόπουλος, ο Στέφανος Αναγνωστόπουλος, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, ο Γιώργος ο Σκούμας που είναι υπεύθυνος Ακαδημίας, ο Θανάσης ο Παπαζαφύρης, αυτοί που έχουν τελειώσει μέχρι στιγμής, λέμε γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Ποιος άλλος είναι. Θα ήθελες να ευχαριστήσεις κάποιον χορηγό, κάποιους ανθρώπους που σας έχουν στηρίξει οικονομικά? Κοίτα, είναι πολλοί άνθρωποι που μας στηρίξει. Στην ουσία είναι ο κ. Λιονέλης ο Νίκος που έχει φάρμα με κρέα, το έχει φάρμα, έχει εταιρεία με κρέα. Είναι η Genesis η φαρμακευτική που μας στηρίζει. Τα μαγαζιά της Δονιάς, το Boomerang, ο Σοφογιάννης. Το 2, ο Φράγκος, σημαντικός, ο κύριος Φράγκος, έχουμε και στη φανέλα. Το K Market είναι πολύ κοντά μας. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μας στηρίζουν, όπως μας στηρίζει και πάρα πολύ και ο πρώην πρόεδρος μας, ο Σπύρος Καλογιάννης, ο οποίος όποτε του ζητηθεί κάτι είναι κοντά στην ομάδα. Για μένα είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος εν ζωή. Το λέω και να τυχιάζω, εγώ τον έχω σαν μπαμπά μου. Δεν ευχαριστώ βέβαια τον πρόεδρο που δεν ευχαριστώ πιο πριν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή λείπει από το ποδόσφαιρο, γιατί είναι άνθρωπος με πολλές γνώσεις. Και είναι χαρά μου που τον παίρνω τηλέφωνο του σηκώνει. Και μπορώ να έχω έναν άνθρωπο να μου δώσει
να μου δώσει 5-6 ιδέες, 5-6 πράγματα, τα οποία εγώ δεν έχω στο μυαλό μου, να με συμβουλεύσει όπως συμβουλεύει ο πατέρας του παιδί. Στην ουσία. Και ο Κώστας Μαυρίδης. Ακόμα που είναι και αυτός ο παλιός παράγοντας του Αθηναϊκού. Ο παλιός παίκτης. Όχι ο παλιός παίκτης. Ο παλιός παίκτης, κοντά και στην ομάδα, αλλά όχι. Του σχόλου, ο παλιός παράγοντας ο Κώστας Μαυρίδης. Παλιός παράγοντας ο Κώστας Μαυρίδης. Και για το κομμάτι της Ακαδημίας, να μου αναφέρεις και το team, το προπονητικό. Το κομμάτι της Ακαδημίας είναι ο Γιώργος Σκούμας και ο Θανάσης Παπαδοφύλλας αυτή τη στιγμή που είναι υπεύθυνοι Ακαδημίας. Mm-hmm. Τεχνικός διευθυντής είναι ο Φάνης Κατσαούνος. Από εκεί πέρα κάτω είναι ο Κωνσταντόπουλος, ο Παναγιώτης προπονητής, ο Βοτσαΐτης, ο δεύτερος προπονητής, ο Κούρτης και ο Παπαγωζογονόπουλος. Και προπονητής των φυλάκων, ο Μαϊκαντής. Αυτό είναι το team μας. Και από εκεί πέρα, επειδή πιστεύω φέτος μπορεί να έχουμε σταματήσει, αλλά και ένα χρονιά μίσουν τον ένα μια έκπληξη για μας να έχουμε λίγο παραπάνω παιδιά, από εκεί πέρα θα γίνει και ανέβριση και άλλων προπονητών. Για μένα το team που έχουμε στις Ακαδημίες πιστεύω ότι είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή. Για μένα. Ωραία. Κλείνοντας, θα ήθελα, coach, το μήνυμά σου, το μήνυμα του προπονητή της Περακλούπ Στάθη Πανακούλια, σε όλους όσους ασχολούνται με το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Τι θα ήθελες εσύ να τους πεις? Θα ξαναπούμε γρήγορα στο γήπεδο, να έχουμε υγεία, να ευχηθούμε σε όλους εκτός από εμένα και να μεταφέρω και από τη διοίκηση χρόνια πολλά. Καλές γιορτές σε όλους, δύσκολες μεν. Να τα απεξέλθουμε, όπως λένε όλοι, και στα τελευταία αυτά κομμάτια που μένουν από το δύσκολο πάζο του κορονοϊού. Και να τα ξαναπούμε πάλι όλοι μαζί στο γήπεδο, κάνοντας αυτό που τόσο αγαπάμε. Οπότε, υγεία, χρόνια πολλά και καλές γιορτές σε όλους. Και να ελπίσουμε και οι μικροί μας πρωταγωνιστές να γυρίσουν, όπως λένε, 14-17 του μηνός στα γήπεδα. Θα ήθελα λίγο να κάνουμε παρένθεση για εγώ, για προηγούμενα. Ξέχασα τον κύριο Νικολιά τον Δημήτρη. Και την ευρωγνώση μας βοηθάει και τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έχει διατελέσει με μεγάλο χορηγό του ποδοσφαιρικού τμήματος και συνεχίζει όπως και πέρσι, βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Γι' αυτό είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλω να τους αφήσω απ' έξω και να τους ξεχάσω π.χ. γιατί έχουν βοηθήσει πάρα πολύ το σύλλογο, ειδικά ο κύριος Παναγιωτόπουλος και όπως και ο παλέμος του ποδοσφαιριστής, ο Μιχάλης Αλβέρτης. Που έχει και τα Coffee Island που έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα. Από εκεί πέρα. Εγώ πάντως θα πω μπράβο γιατί δεν έχω ξανακούσει τόσους χορηγούς ομάδες. Πραγματικά μπράβο τους γιατί. Ναι, είναι όμως ο Αθηναϊκός. Εκτός ότι είναι Αθηναϊκός, να ξέρετε πολλές φορές παίζουν και τα πρόσωπα που. Εγώ από όσο καλύτερα στο Δημήτρη, εντάξει, το ξέρω τι αγώνα κάνει και τι. Ακόμα και αυτός πώς σωματώνει για την ομάδα. Γιατί αυτό το project, όλο να το πούμε project, το τρέχει. Αυτό δεν είναι ότι χιλιάρικα και τα πετάει, από αγάπη το κάνει. Οπότε μπράβο του και μπράβο και σε όλους όσους στηρίζουν την ομάδα και στο Δήμο και όλους. Γιατί αν έχουμε, φανταστείτε, σε κάθε Δήμο μια τέτοια ομάδα, φανταστείτε τι πρωτάθλημα μπορούμε να δούμε. Οπότε αυτό μπράβο σε όλους τους χορηγούς και μπράβο στον Δημήτρη, γιατί εγώ δεν έχω ξανακούσει να λένε για τους χορηγούς τους, τουλάχιστον δημόσια, έτσι ποιοι είναι. Έτσι, και σας ευχαριστούμε πάλι για την ευκαιρία. Δημήτρη, δεν σε ρώτησα, οι φύλαθλοι είναι κοντά στον Αθηναϊκό? Τα παιδιά που είναι στο Lord's Club, όπως το λέμε εμείς, είναι κοντά στην ομάδα. Προσπαθούν να βοηθάνε όσο μπορούν. Και ο κόσμος, ο Βίρονα, δεν γίνεται την πλάτη στην ομάδα. Γιατί βλέπουν ότι υπάρχει πρώτον μια διαφάνεια στην ομάδα, ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθάνε την ομάδα, ότι το 1 ευρώ που θα δώσουν θα πάει εκεί που πρέπει να πάει. Και δεν κρυμνόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας, δεν είμαστε οι εφοπλιστές. Δηλαδή αυτά που παίρνουμε τα δίνουμε στα παιδιά. Και ξέρουν ακριβώς που πάνε και τι γίνεται. Όπως και ο κόσμος, ό,τι έχουμε ζητήσει στα παιδιά, όσοι μπορούν και τα διαρκείας μας και οι παλέμαχοι βοηθάνε. Μην ξεχάσουμε τους παλέμαχους, τον πρώτο κύριο Χατζηγγυλή. Επειδή έχουμε. Οι παλέμαχοι δικοί μας έχουν παίξει, όπως βλέπουμε, τις φωτογραφίες με την ιστορική Manchester. Κάνουν παιχνίδια για φιλανθρωπικούς σκοπούς μόνο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ό,τι ζητάμε είναι κοντά στην ομάδα. Βοηθάνε την ομάδα. Και ο κόσμος είναι κοντά. Αυτούς που έχουμε, τους λίγους, τους καλούς, είναι κοντά μας. Και στηρίζουν το project. Δεν κάνει την πλάτη πίσω.
Και ό,τι χρειάζεται ο Αθηναϊκός είναι κοντά. Πες μου άλλο ρόλο αυτό. Ωραία. Δημήτρη, κλείνοντας και το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα του Γενικού Αρχηγού του Αθηναϊκού Δημήτρη Μητρογιάννη, σε όλους όσους ασχολούνται με το αριστεχνικό ποδοσφαίρο της Αθήνας. Να έχουμε υγεία. Ποδοσφαιριστές, παράγοντες, προπονητές, τι θα ήθελες. Έτσι όπως έχουμε μπλέξει όλη την κατάσταση αυτή, να έχουμε υγεία. Να έχουμε κάτι άλλο, υγεία και καλή επιστροφή στα γήπεδα. Από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Τι άλλο να πούμε. Ωραία. Εγώ να σας ευχαριστήσω και μακάρι η επόμενη συνέντευξη έτσι να γίνει ναι, στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο. Μακάρι. Να σας ευχαριστώ πολύ.